Στη Βόρεια Μακεδονία, εκεί βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας για το φόρουμ των Πρεσπών. Ο Χρήστος Τσιγούρης είναι μαζί μας, γιατί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, τον κύριο Ζάεφ. Σε αυτή τη συνάντηση έγινε ανασκόπηση των εξελίξεων και βέβαια από την πλευρά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης τέθηκε, όπως πληροφορούμαστε εμφατικά, το ζήτημα των πανεινωδιών στο θέμα της υλοποίησης της Συμφωνίας των Υπερρεσπών. Κατηγορηματικά, ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε στο συνομιλητή του ότι πρέπει να σταματήσουν τα φάλτσα και οι πανεινωδίες, καθώς υπονομεύουν, κατά την εκτίμησή του, την εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όπως αυτό που έκανε ο ίδιος ο Ζάεφ. Πολύ πρόσφατα που ξέχασε το Βόρειο. Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε λοιπόν να υπάρξει πιστή εφαρμογή, υλοποίηση της συμφωνίας. Και βέβαια, πληροφορούμαστε ότι ο συνομιλητής του αναγνώρισε ότι υπάρχουν τέτοιου είδους φάουλ. Το διαπιστώσαμε όλοι άλλωστε κατά τη διάρκεια του είπε και στην Αλεξία Τασούλη, είπε ότι έκανε ένα λάθος. Δεσμεύτηκε να αυτά αναλάβουν τέλος. Υποστήριξε ότι θα αλλάξει τις ομοσπονδίες. Έχει γίνει ήδη με την Ομοσπονδία Μπάσκετ. Θα γίνει και με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπως πληροφορούμαστε, η αλλαγή. Και βεβαίως αποκάλυψε στον Έλληνα συνομιλητή του ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα παραλάβει το νέο του διαβατήριο που θα γράφει Βόρεια Μακεδονία.